Καλημέρα πρώτα απ' όλα σε όλες και όλους. Χαιρόμαστε που είστε εδώ πέρα για να συζητήσουμε για τις εκλογές που έρχονται ουσιαστικά σε μια εβδομάδα από σήμερα. Πέρασε ο καιρός, έχουμε ρίξει τρέξιμο πολύ όλοι μας και έτσι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε μέσα από τις δυνάμεις του κόμματός μας να αντιδράσουμε. Εντάξει, εμείς αυτό που λέμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι και αυτή η εκλογική διαδικασία μας αφορά άμεσα σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κάτι πολύ μακρινό, αποφασίζονται πράγματα στις Βρυξέλλες και εδώ δεν τρέχει τίποτα. Όλα όσα αποφασίζονται στις Βρυξέλλες, στο Κοινοβούλιο, κατά 90% μετατρέπονται σε νομοσχέδια του κράτους, τα οποία ψηφίζουν οι κυβερνήσεις και τα υποτιθέμενα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και λέω υποτιθέμενα γιατί τα αστικά κόμματα, όπως ξέρετε, μόνο αντιπολίτευση δεν κάνουν. Συνυπολογίζουν, συνυποστηρίζουν και συνυπογράφουν σχεδόν τα ίδια πράγματα. Το ΠΑΣΟΚ, το 93% των όσων υποστηρίζει στο Κοινοβούλιο η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ το 75% και πάει λέγοντας. Δηλαδή είναι ένα αλυσβερίσι που γίνεται πολιτικό, το οποίο ουσιαστικά έχει τον ίδιο άξονα να εξυπηρετείται η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πολιτική, για να τα λέμε τα πράγματα όλα, είναι πώς θα ωφεληθούν ακόμα περισσότερο οι κεφαλαιοκράτες και θα βγαθήσουν ακόμα περισσότερο τα κέρδη τους. Αυτό πώς γίνεται με τη δική μας εργασία, με το δικό μας μόχθο, με το δικό μας αγώνα που παράγουμε το προϊόν το οποίο έρχεται στις τσέπες των εφοπλιστών, των επιχειρηματιών και των μεγαλοκαρχαριών. Θα μου πείτε τώρα αυτά όλα είναι παιδιά και φιλολογικό επίπεδο. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ για να τα αναλύσουμε ακόμα περισσότερο. Ακούτε, ξέρω εγώ, καπιταλισμός και τρομάζεται. Είναι μια ιδέα, άντε να κάνουμε μια ανάλυση, να δούμε τι είναι. Και είναι αυτό που βιώνουμε σήμερα. Είναι αυτό που ζούμε σήμερα και αυτό που μας έχει οδηγήσει σε μια πλήρη φωτοποίηση πλέον. Δυστυχώς μιλάμε για μια πραγματικότητα η οποία αυτή είναι, ότι έχει κοντίνει πάρα πολύ η δυνατότητά μας να ζήσουμε ανθρώπινα. Σχεδόν έχει εξαφανιστεί. Δεν μπορούμε να ζήσουμε ανθρώπινα όταν στα μέσα του μήνα έχει τελειώσει ο μήνας ή ο μισθός ή η σύνταξη ή πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και είμαστε όλοι σε ένα καθεστώς τρομοκρατίας. Έτσι, τι θα μπορέσουμε να πάρουμε από τα βασικά αγαθά. Αυτά τώρα δεν τα λέω για να κινδυνολογήσω. Είναι, θα βιώνουμε όλοι μας. Δηλαδή, αν κάποιος δεν είναι, έχει αυτά τα παραδείγματα, πρέπει να μας πει ότι είναι στην πολιτική. Μια χαρά περνάμε, όλα είναι καλά. Βγαίνουμε, διασκεδάζουμε κλπ. Είναι ωραίο και να βγαίνουμε, είναι ωραίο και να διασκεδάζουμε, είναι ωραίο και να κοινωνικοποιούμαστε και είναι ωραίο να περνάμε όμορφα. Δηλαδή, ο άνθρωπος, κατά τη δική μας άποψη, είναι διαμορφωμένος γι' αυτό. Για να μπορεί να εργάζεται, να ξεκουράζεται, να κοινωνικοποιείται με το δικό του κομμάτι επιλογής που έχει ο ίδιος και να περνάει όμορφα το 24ωρό του χωρισμένο σε τρεις διαφορετικούς άξονες. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση που έρχεται, έχει μπει στη ζωή μας από τη συνθήκη εκείνη του Μάστρη, που μου διαμολόγουσαν όλοι και τα κανάλια πολύ περισσότερο και σας τα λέω γιατί εκ των έσω τα λέω, τα γνωρίζω και τα λέω, για το πόλι του μου τα μέσα ενημέρωσης. Υπήρχε ένα κλίμα τότε που προδομπαίναμε στην Ευρώπη, ότι ανοίγουν τα σύνορα, ανοίγει η αγορά, τα προϊόντα μας θα μπορούμε να τα δίνουμε στη Σερβία, στην Αφρική, παντού, μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ζήσουμε εμείς καλά και πολύ καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Έλα μου ντε που αυτό το παραμύθι ήταν βασισμένο σε ένα άλλο οικονομικό πλαίσιο, στρατηγικό οικονομικό πλαίσιο το οποίο είχαν σχεδιάσει από τότε, για να μπορέσουν να φέρουν τον κόσμο στην οικονομική δίκη που τον έχουν φέρει σήμερα. Γιατί το επαναλαμβάνω αυτό, ένας να βρεθεί εδώ από την παρέα και να μας πει ότι δεν βρισκόμαστε σε μια μεγάλη οικονομική δυσκολία, θα ήθελα να κάτσουμε να το κουβεντιάσουμε. Και δεν μιλάω φυσικά για την άρθουσα οικονομική τάξη, γιατί τα πράγματα για εκεί σίγουρα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν στο παρελθόν και σίγουρα έχουν πλουτίσει περισσότερο από όσο ήταν πλούσιοι στο παρελθόν. Για να μην λέμε ευχολόγια και να μην δαιμονοποιούμε τα πάντα, θα ήθελα με τρεις γραμμές για να μην κουράσουμε, γιατί
Νομίζω το ζητούμενο, όπως συζήτησα εδώ και με τους συντρόφους, είναι να κάνουμε μια κουβέντα δημιουργική και να φέρουμε πέντε πράγματα. Και για εδώ για την περιοχή που ζείτε και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίσουμε καθημερινά και το πώς θα θέλαμε αυτά τα προβλήματα να τα αντιμετωπίσουμε. Και δεν γίνεται να τα αντιμετωπίσουμε παρά μόνο κομματικά, συλλογικά και συνολικά. Το ατομικό κομμάτι ενός αγώνα, μιας διεκδίκησης είναι σημαντικό. Αλλά φανταστείτε πόσο πιο σημαντικό και πόσο πιο δυναμικό και πόσο περισσότερο τους φοβίζει όταν υπάρχει αυτή η συλλογικότητα και βγαίνουμε όλοι μαζί στους δρόμους και γεμιούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν εντάξει, για αυτή την οποία καλούμαστε να ψηφίσουμε την Κυριακή, είναι μια ένωση η οποία μας έχει οδηγήσει σε δύο ανοιχτά πολεμικά μέτωπα, έτσι, στο μέτωπο του Ιμπεριαλιστικού Πολέμου ΝΑΤΟ-Ρωσία στην Ουκρανία, όπου έχει συνεργηθεί η Ελλάδα και έχει πάρει ως στρατιωτικότητα και μέρος, με ό,τι συνεπακόλουθα θα μας έρθουν στην πορεία, που πολύ φοβούμαι ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έχει ανοιχτεί στο μέτωπο της Ερυθράς Θάλασσας, που είναι πολύ κοντά σε όλα αυτά που διαδραματίζονται εκεί στην Παλαιστίνη κλπ. Αντιμετωπίζοντας τους πειρατές εκεί, τους Χούθη. Και γιατί το κάνει αυτό η Ελλάδα, για να μπορέσει να περνάει το πλοίο του κάθε μεγάλο εφοπλιστή απερίσπαστο και να μην χάνει τα κέρδη που είναι ανυπολόγιστα από το πέρασμα από εκείνες τις θάλασσες. Δηλαδή η Ελλάδα έξω από τα σύνορα τα δικά μας, έξω από τα συμφέροντα τα δικά μας, αυτή τη στιγμή αγωνίζεται ως κρατική οντότητα για τα συμφέροντα των εφοπλιστών για να περνά τα θάλασσα, τα καράβια τους από τη θάλασσα, την Ερυθρά Θάλασσα. Και αυτό εμάς μας στοιχίζει εδώ, κάτι που δεν το γνωρίζετε γιατί τα μέσα ενημέρωσης δεν τα λένε, μισό εκατομμύριο την ημέρα. Εμείς τη φρεγάτα Ήδρα, που είναι εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα και που βλέπουμε και τα κανάλια και πήγαμε όλο που ρίξαμε τα δρόμους στον Χούθη και τι μεγάλη επιτυχία. Το μόνο που δεν μας λένε οι δημοσιογράφοι είναι ότι αυτή την πληρώνουμε εμείς οι φορολογούμενοι πολίτες αυτού του τόπου. Μισό εκατομμύριο την ημέρα. Φανταστείτε και γνωρίζω όπως εδώ και σε κάθε περιοχή υπάρχουν τα προβλήματα, αυτά τα χρήματα να διοικητεύονται για να φτιάξουμε τα σχολεία, να φτιάξουμε καλύτερες αίθουσες, να πάρουμε δασκάλους που έχουν έλλειψη. Εμένα το παιδί μου μέχρι τους πρώτους 2-3 μήνες δεν είχε να κάνει γλώσσα. Δεν υπήρχε δάσκαλο, δεν κάνανε γλώσσα. Πέρασε η μισή χρονιά χωρίς τα παιδιά να κάνουν μαθήματα ελληνικό. Η παιδεία ένα πολύ σοβαρό θέμα. Η υγεία επίσης ένα πολύ σοβαρό θέμα. Βλέπουμε τις εικόνες γιατρούς υποστελέχωση στο απόλυτο. Γιατροί δεν υπάρχουν. Δουλεύουν διπλοβάρδιες. Νοσηλευτές δεν υπάρχουν. Γραμματιοφορείς δεν υπάρχουν. Διοικητικοί δεν υπάρχουν. Είναι ένα πράγμα το οποίο λειτουργεί από την καλή θέληση των εργαζομένων που λειτουργούν σε ένα χώρο δίνοντας τον καλύτερό τους σε αυτό. Και λέμε λοιπόν αυτά τα χρήματα που πάνε για μια πολεμική σύναξη στην οποία δεν έχει κανένα ουσιαστικό συμφέρον ο ελληνικός λαός, γιατί να μην δίνονται εκεί που είναι τα συμφέροντα τα πραγματικά τα δικά μας και εκεί που υπάρχουν ανάγκες. Αυτή λοιπόν είναι η πολεμοχαρής πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία συμμετέχει δεν είναι άμυρη ευθυνών και η Ελλάδα μέσα από την κυβέρνησή της και τα αστικά κόμματα που υποτίθεται ότι αντιπολιτεύονται αυτή την κυβέρνηση. Και πάμε παρακάτω. Υπάρχει ένα μαχαιριό που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μήνες στην Παλαιστίνη, μια πραγματική γενοκτονία με όλη τη σημασία της λέξης, με πάνω από 40.000 νεκρούς, 20.000 παιδιά, άμαχος πληθυσμός, γυναίκες. Και τι βγαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και μας λέει, και το ψηφίζουν και εδώ οι μεγιστάνες των κομμάτων, οι εκπρόσωποι των κομμάτων λίγου ΚΚΕ, ότι είναι ένας πόλεμος ο οποίος γίνεται παιδιά, γιατί το κράτος του Ισραήλ βρίσκεται σε αυτοάμυνα. Και μακελεύει παιδιά γιατί βρίσκεται σε αυτοάμυνα. Το ψήφισαν αυτό τα κόμματα τα οποία εξέλιξε ένα κομμάτι του πληθυσμού της χώρας για να βγουν στην Ευρώπη. Και τώρα κάνει βόλτες για παράδειγμα ο κ. Κασελάκης, πήγε στην Παλαιστίνη γιατί είχε εκλογές και λέει συγγνώμη, ναι, ήταν αυτοάμυνα, αλλά παράγεινε το κακό. Φάγαμε πολλούς δηλαδή, φάγαμε πολύ κόσμο και δεν είναι σωστό αυτό που γίνεται και τώρα πρέπει να αναγνωρίσουμε την Παλαιστίνη ως Παλαιστινιακό κράτος. Τι υποκρισία, τι θράσος πραγματικά να έχεις μακελέψει κόσμο με τη δική σου υπογραφή και να λες μετά συγγνώμη, κάναμε λάθος, τώρα πάμε να τα διορθώσουμε, να αναγνωρίσουμε το κράτος της Παλαιστίνης, το οποίο από το 2015 είναι αναγνωρισμένο το Ελληνικό Κοινοβούλιο με ομόφωνη απόφαση από τις λίγες που έχουν βγει ομόφωνη στο κοινοβούλιο μας, χωρίς να έχει γίνει τίποτα. Δηλαδή υπάρχει απόφαση και δεν έχει ενεργοποιηθεί ποτέ και από τις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πόλεμοι,
φτώχεια, ακρίβεια, ιδιωτικοποίηση υγείας, ιδιωτικοποίηση παιδείας, πράσινη μετάβαση. Έρχεται ο λογαριασμός της ΔΕΗ και τρομάζουμε όλοι με το τι θα αντιμετωπίσουμε. Της ΔΕΗ και των άλλων παρόχων. Ανοίγεις λοιπόν και λες, ω Παναγία, πώς θα το πληρώσω αυτό το πράγμα. Και μιλάμε για ένα απλό αγαθό. Να βάλουμε λίγο καλοριφέρ το χειμώνα να ζεσταθούμε, να βάλουμε λίγο κλιματιστικό το καλοκαίρι, μην ψωθήσουμε στη ζέστη, να κάνουμε ένα μπάνιο, να καθαριστούμε, να ανοίξουμε την τηλεόραση, να ψυχαγωγηθούμε 5 λεπτά, να ανοίξουμε το φούρνο, να ψήσουμε, να πάμε ένα φαγητό. Αυτά είναι αγαθά τα οποία πλέον δεν μπορούμε να τα αποκτήσουμε εύκολα για να μην τρομάσουμε και θα μα έρθει στο λογαριασμό. Και αύριο μεθαύριο, ήδη μα έχουν προειδοποιήσει ότι έχουμε νέα αύξηση. Έτσι. Και σου λέει, θα πάτε στο πράσινο τιμολόγιο, θα πάτε στο μπλε τιμολόγιο, το άλλο τιμολόγιο, η κιλοβατόρα έχει τόσο, αύριο θα έχει τόσο. Δηλαδή γίνεται ένα τζόγο με τι ζωέ μα. Δεν θέλουμε. Εμεί εργαζόμαστε, δίνουμε τη μάχη μα καθημερινά. Είμαστε πολίτες οι οποίοι προσφέρουμε σε αυτόν τον τόπο και την κοινωνία. Δεν θέλουμε κανένα να παίζει τζόγο ρουλέτα στην πλάτη μα σε οικονομικό επίπεδο. Και αυτό γίνεται τώρα. Έτσι. Από την άλλη βγαίνει η κυβέρνηση και σου λέει, εντάξει είμαστε. Υπάρχει μια σταθερότητα. Σταθερότητα στη φτώχεια. Φτώχεια. Σταθερή φτώχεια. Και σταθερά η φτώχεια χειροτερεύει, είναι ακόμα χειρότερη. Πού θα πάει. Δεν έχει πιάσει πάνω το βαρέλι, δυστυχώς. Και σε αυτό έχει η σημαία αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θέλω να σας πω. Ότι έχει σημαντική συμβολή σε όλο αυτό το κομμάτι της κατάρρευσης της οικονομίας για εμάς, τους λαϊκούς ανθρώπους. Που προσπαθούμε και παλεύουμε μέσα από τη δουλειά μας να συντηρήσουμε την φαμελιά μας. Σε όλα αυτά υπάρχει η ελπίδα που είναι το ΚΚΕ. Και δεν το λέμε εδώ για να ευλογήσουμε τα γένια, αλλά το λέμε στους δρόμους. Και χαίρομαι εδώ γιατί με έχουν ενημερώσει οι σύντροφοι ότι πολλοί από εσάς έχετε βγει στους δρόμους, βγαίνετε στους δρόμους και διεκδικείτε τη ζωή σας, τη ζωή μας. Αν δεν τη διεκδικήσουμε, είμαστε χαμένοι από χέρι. Αυτό θέλουμε. Και γι' αυτό κοιμίζουν τον κόσμο με οτιδήποτε άλλο πέρα της πραγματικότητας. Ανοίγετε τα κανάλια και βλέπετε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Τώρα είναι Παϊέρ, δημόσια τηλεόραση και τι είπανε στο γάμο του Συνταϊάννα με τον Κάρολο πριν 40 χρόνια. Θέμα. Και εδώ καίγεται, συγγνώμη, ο κόσμος. Θα το πω έτσι απλά και λαϊκά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, δεν πρέπει να τους αφήσουμε να περάσουν όλη αυτή την κατάσταση που έχουμε. Βρισκόμαστε και πρέπει να είμαστε σε μια διαρκή αντίσταση. Το ΚΚ δεν ήρθε εδώ να σας φτάξει λάθος με πετρακύλια ή να σας πει ότι θα στήσουμε εδώ μια ωραία μουδιά και να περνάτε δουλειά να κάνουμε μπάνιο εδώ στα Σούλμενα. Θα σας πούμε όμως την αλήθεια ότι εμείς και την επόμενη μέρα και χτες και σήμερα και αύριο θα είμαστε μαζί σας στον δρόμο. Όχι εμείς ως εντότητα, είμαστε εμείς όλοι εσείς το ίδιο πράγμα. Έτσι. Και γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Για να πούμε αυτά τα 2-3 πραγματάκια. Προφανώς έχω ξεχάσει να πω και κάποια πράγματα που σας απαντούν πολύ. Θα ήθελα να ανοίξουμε μια κουβέντα και ένα διάβολο της κοινωνίας για να δούμε πού βρισκόμαστε. Σίγουρα κλείνοντας θέλω να πω το εξής, ότι πρέπει στόμα με στόμα να λέμε σε όλους ότι είναι σημαντικό το κομμάτι της συμμετοχής. Ποντάρουν πολύ στην Ελλάδα, γιατί από εκεί τους βγάζει την ημέρα που θέλουν. Λένε ότι κυβερνάνε με 41%, αλλά αν ήταν και ψήφιζε όλο ο κόσμο, το 41% θα ήταν 15-20%. Έτσι. Και βέβαια αυτό που τους απασχολεί κυρίως είναι σαν να είναι ένα ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα ρε παιδί μου και λένε «Α, εγώ θα πάρω 33, εσύ να πάρεις 27, ανεβαίνει το ένα». Δηλαδή, ποια θα είναι η βαθμολογία. Τι θα δώσουν στον κόσμο πραγματικά για να σώσουν τον κόσμο, δεν λέει κανένα. Λένε τις ίδιες μπαρούφες και τα ίδια ψέματα όλοι. Εμείς λοιπόν έχουμε ένα πρόγραμμα σε όλους τους τομείς που μιλάμε μέσα από τη γλώσσα της καθημερινότητας, της απλότητας και το δεδομένο που ζούμε και βιώνουμε, λέμε ότι οτιδήποτε γίνεται και μας βαραίνει, έχει κάνει τη ζωή μας ανυπόφορη, αυτό θα το χτυπήσουμε με τον αγώνα και με την παρουσία μας, το οποίο είναι κάτι που τους τρομάζει. Δεν το θέλουν το κουκουέ, τους ενοχλεί το κουκουέ, αν δείτε τις δημοσκοπήσεις, είναι όλοι μέσα πλην του κουκουέ. Έτσι που εδώ στην Αθήνα, στις τελευταίες εκλογές, ήταν τρίτη δύναμη, δεύτερη δύναμη και τρίτη δύναμη σε πολλές περιοχές πανελλαδικά. Τους φοβίζει αυτό. Σου λέει δεν θέλουν το κουκουέ. Γιατί? Γιατί βγαίνουν στους δρόμους, διεκδικούν, λένε και τις αλήθειες. Ας εδώ να παραδοσιάσουμε τώρα τον κόσμο, να του δώσουμε και ένα κινητό λίγο να παίζει, να τον αποφαπλώσουμε και λίγο και πάει λέγοντας.
όχι, αυτή δεν είναι η ζωή που μας αξίζει. Η ζωή που μας αξίζει είναι αυτή που θα διεκδικήσουμε μέσα από τους αγώνες και θα είμαστε συνέχεια μπροστά τους, φάτους μπαστούνες, να τους ενοχλούμε και να τους λέμε ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε, θα επιβιώσουμε και θα νικήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούσατε. Εδώ ο σύγχρονος Μιχάλης ρώτησε λίγο ένα σχόλιο πάνω στην επένδυση του ελληνικού. Ένα σχόλιο πάνω στην επένδυση του ελληνικού και σε όλα αυτά τα οποία τα προηγούμενα χρόνια έλεγαν στον κόσμο, θα βρουν υπουργές, μια σειρά διαδικασίες, θα φάμε ξακουτάλια όλοι όσο λαός εδώ πέρα. Πάντων, σε σχέση με το ελληνικό τώρα, είναι ένα σχόλιο που δεν υπόθηκε τέλος πάντων. Είναι, δηλαδή αυτά που εδώ ο σύντροφος είναι ουσιαστικά, απλά εντάξει, επειδή και στη έχει και να πηγαίνουν και περιοδίες του κόμματος και τα λοιπά, ένα σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει σωματείο μες στον χώρο στο εργοτάξιο, πολύ σημαντική είναι των εργαζομένων για να βάζουν μια σειρά ζητήματα μπροστά. Λέω, είναι πολύ σημαντική κατάκτηση, το ότι αυτή τη στιγμή πέρα εργαζόμενοι στο εργοτάξιο έχουν φτιάξει, δημιουργήσανε σωματείο που βάζει μια σειρά πλευρές, τα αιτήματά τους. Μιλάμε για εργαζόμενους και πάρα πολλές χώρες και με διαφορετικές συμβάσεις εργασίας, καλά-καλά, με χωρίσεις. Για παράδειγμα, μας λέγανε εκεί πέρα και οι εργαζόμενοι ότι μόνο με αυτό το διάστημα έχουν γίνει πόσα ατυχήματα. Ευτυχώς δεν έχουν τρυνήσει ακόμα άνθρωπο, γιατί πολύ απλά δεν υπήρχαν ασφαλείς τα μέσα, τα απαραίτητα. Αρκούσαν να έρθει το ΕΚΑΒ, χρειάστηκε να πάνε ιδιωτικά γιοταρχή στο νοσοκομείο, που είναι και η πούλα, να το λέμε αυτό, που είναι και ένα ζήτημα και την υποστελέχωση που υπάρχει στο νοσοκομείο και σε μια σειρά ζητήματα. Και να κλείσω κάπως ότι στα σχέδια που υπάρχει στο ελληνικό κτλ. Υπάρχει και το ζήτημα του ότι εδώ πέρα προβλέπονται ιδιωτικές δομές υγείας και όχι τόσο όφελος του. Δηλαδή, έρχεται μια πλήρης αντίθεση σε σχέση με τις ανάγκες που υπάρχουν.